Ευχαριστώ, για 8 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη στο έργο που αναλάβατε ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Και επιτρέψτε μου μια σύντομη αναφορά για τις σημερινές εξελίξεις, αν θέλετε, την απεργία στη Λωκρίδα. Γιατί σήμερα όντως στη Λωκρίδα δίνεται από το πρωί μια ηχηρή απάντηση απέναντι στην πρόκληση της κυβέρνησης που εκδικητικά πέταξε στον δρόμο τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και τις οικογένειές τους χωρίς καμία διασφάλιση. Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι οικογένειές τους, βιοπαλαιστές αγρότες και επαγγελματίες της περιοχής της Λωκρίδας, εργαζόμενοι με τα σωματεία και τους συλλόγους τους, δεν το βάζουν κάτω, παρά ενωμένοι με αποφασιστικότητα, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα πως συνεχίζουν τον αγώνα για να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, όπως οι ίδιοι λένε, και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν να ερημώσουν τα χωριά τους. Και αν θέλετε, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά, σε ό,τι αφορά τη ΛΑΡΚΟ και όχι μόνο, αλλά στη ΛΑΡΚΟ, πως οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη περιοχή της ΛΑΡΚΟ δεν είναι μόνοι τους, παρά η σημερινή μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην σημερινή μάλλον απεργιακή συγκέντρωση είναι μαζί τους οι εργάτες από όλη τη χώρα, ο ελληνικός λαός, απαιτώντας τι, η ΛΑΡΚΟ να μείνει ανοιχτή, οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στις δουλειές τους και φυσικά να ξανακαπνίσει η τσιμινιέρα. Σε ό,τι αφορά τώρα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που συζητούμε, εμείς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποσπασματικά και κυρίως αποσυνδεμένο από τους στόχους αυτής της δωρεάς, όπως διατυπώσαμε εξάλλου την άποψή μας, τη γνώμη μας, στο νόμο του 5015-2023, τον οποίο βέβαια νόμο τον καταψηφίσαμε. Τώρα, το θέμα τι αφορά, υπόθηκε, αφορά όπως αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πενταετούς επιστημονικού προγράμματος για την ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας. Στην ουσία, πρόκειται για τη δημιουργία σε 6 πόλεις της Ελλάδας, εν προκειμένου εδώ στο Αγία Σοφία, κέντρων αναφοράς τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη στελέχωσή τους, 25 περίπου με 30 άτομα όπως τουλάχιστον αναφέρονται, και παράλληλα συνεργασία με το CMI, έτσι με έδρα τη Νέα Υόρκη. Τώρα, αυτά τα κέντρα αναφοράς που θα δραστηριοποιηθούν στο ερευνητικό, κλινικό και εκπαιδευτικό έργο. Πρόκειται δηλαδή για ένα μηχανισμό στον οποίο εκχωρείται η προσαρμογή του περιεχομένου και της κατεύθυνσης των προγραμμάτων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και του ελέγχου τους με την αντίστοιχη εκπαίδευση των σχετικών ειδικοτήτων υγειονομικών, κυρίως του δημόσιου τομέα. Και φυσικά περίοπτη θέση στους στόχους κατέχει η εξασφάλιση των λεγόμενων γνωστών βέλτιστων πρακτικών. Στη συνέχεια λοιπόν, και αφού εντός της πενταετίας που προβλέπει η συμφωνία και στην οποία περιλαμβάνεται και το πιλωτικό στάδιο εφαρμογής, τα κέντρα αναφοράς μαζί με το προσωπικό τους θα ενσωματωθούν στις δημόσιες μονάδες υγείας και θα αναλάβει πλέον το δημόσιο να χρηματοδοτήσει και να λειτουργήσει τους τομείς της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, σύμφωνα με τις προσαρμογές που θα έχει προωθήσει ποιος, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τα εργαλεία, σε εισαγωγικά η λέξη, που θα έχει δημιουργήσει και αντίστοιχα χρηματοδοτήσει. Τώρα, σε αυτή τη συμφωνία δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη στελέχωση των δημόσιων μονάδων ψυχικής υγείας. Πρακτικά τι γίνεται? Ανατίθεται σε ένα ιδιωτικό φορέα εκτός δημόσιου συστήματος να αναμορφώσει τον προσανατολισμό, και το τονίζουμε, το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες σε σχέση με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, καθώς και την αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού των δημόσιων μονάδων υγείας. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, για το οποίο θέλουμε να θέσουμε και τα εξής ερωτήματα. Το υπάρχουν επιστημονικό δυναμικό των πανεπιστημίων και των δημόσιων νοσοκομείων δεν είναι επαρκές προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να επικαιροποιεί το περιεχόμενο της παρέμβασης που προβλέπεται στη συγκεκριμένη σύμβαση?
δεν έχει αντίστοιχα το προσωπικό αυτό την ικανότητα να ασχοληθεί με την εκπαίδευση των σχετικών κλάδων των υγειονομικών. Διότι εδώ τώρα δεν έχουμε απλά μία διάθεση χρηματοδότησης για να γίνει ένα έργο από ένα ίδρυμα προκειμένου για να βελτιωθούν έστω δημόσιες υποδομές με την ανάπτυξή τους και τη στελέχωσή τους. Αλλά μιλάμε για ευθεία παρέμβαση με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης στον έλεγχο του περιεχομένου και των κριτηρίων της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Και προφανώς σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το δεύτερο ζήτημα, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής, ότι αυτό το σχέδιο νόμου, αυτό που συζητούμε σήμερα, προωθείται ταυτόχρονα με το σχέδιο νόμου με τις αντιλαϊκές ακριβώς αντιδραστικές προβλέψεις στον χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας. Δηλαδή με το κλείσιμο εντάχει των 2 από τα 3 δημόσια νοσοψυχιατρία, την ουσιαστική παράδοση των αναγκών στην ιδιωτική επιχειρηματική δράση, ανοιχτή ή συγκαλυμμένη, μέσω των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων φιλανθρώπων. Συνεπώς το κύριο δεν είναι οι παρεμβάσεις, τα μερεμέτια που θα γίνουν στο συγκεκριμένο κτίριο του νοσοκομείου Αγία Σοφία, αλλά ότι αυτό εντάσσεται στην πολιτική υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων στην ψυχική υγεία, που προωθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, αυτό που λέμε στα πλαίσια της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Έτσι λοιπόν η δωρεά αποτελεί κατά τη γνώμη μας το προκάλημα, το τυράκι, για να μην φαίνεται, για να μην φαίνεται η φάκα. Συνεπώς κύριε Πρόεδρε, εμείς καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με αυτή την επιχειρηματολογία που μόλις αναφέρθηκα. Και όπως σας είπα και πριν την έναρξη της Επιτροπής, να με συγχωρέσω και οι συνάδελφοι και ο Υπουργός, αλλά θα πρέπει να κατέβω στην Ολομέλεια ευθύς αμέσως. Είμαστε...